Λοιπόν, επιστρέφουμε φίλε και φίλοι εδώ. Είχαμε, ένα... Είχαμε προαναγγείλει ότι θα έχουμε μαζί μα απόψε το μέλο πολιτική γραμματεία και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Κατερίνα Νοτοπούλου. Ένα ευνίδιο, όχι κάτι σημαντικό, μην ανησυχήσετε, προβληματάκι υγεία. Την αναγκάζει να μην βρίσκεται απόψε εδώ μαζί μα. Πολύ σύντομα θα την φιλοξενήσουμε. Ω εκ τούτου, ανατρέπουμε την ροή τη εκπομπή και πάμε αμέσω στο πολιτικό τραπέζι που ούτω ή άλλω είχαμε προγραμματίσει. Η γραμματέα τη Νέα Δημοκρατία και βουλευτή, η κυρία Μαρία Σιρεγγέλα, είναι πέρας. εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Σιρεγγέλα. Πάνο Ρήγα, μέλο τη νεα δημοκρατια και βουλευτης η γραμματεία, κορυφαίο στέλεχο γραμματειας κορυφαιο στελεχο πρωην Γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Ρίγα, καλησπέρα. καλησπέρα και, και η κυρία Κατέρινα Μπατζελή, Μπατζελή, πρώην Υπουργό, πρώην Βουλευτή, επίση κορυφαίο τέλεχο του ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα, ευχαρισπέρα, ευχαρισπέρα, κυρία Μπατζελή. Σας. Λοιπόν, αναγκαστικά η επικαιρότητα το καλεί. Νοβάρτη. Τι σημαίνει αυτό τώρα για τη Νέα Δημοκρατία, Και το λέω γιατί είδα και τις δηλώσεις, είδαμε πριν από λίγο, κυρία Σιραγγέλα, και τι δηλώσει του Παύλου Μαρινάκη και του πρώην Πρωθυπουργού του Αντώνη Σάμαρα και του Άδωνη Γεωργιάδη και βεβαίως του Ανδρέα Λοβέρδου. Ε, επιβεβαιώνεται ότι ήταν σκευωρία, ε, θα υπάρξουν αγωγές, μηνήσεις από πολιτικά και άλλα πρόσωπα εναντίον των α, α, μαρτύρων που έρεται τώρα η προστασία τους. Καταρχά, νομίζω ότι ήταν μια δικαίωση. Και ήταν μια δικαιώση όχι μόνο για τη Νέα Δημοκρατία ή για, ε, για τα κόμματα γενικότερα. Ήταν μια δικαίωση για του ίδιου του ανθρώπου αυτού που κατηγορούνταν. Κατηγορούνταν και όπω φάνηκε δεν υπήρχε κάποιο με το θέμα. Και αυτό σαφώ δεν το αποφασίζουμε εμεί. Το αποφασίζει η ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη, που πάντα λέει ότι δεν θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τι αποφάσει την πλακά. Ε, νομ, και... Νομικά. Το ότι έρεται η προστασία των μαρτύρων σημαίνει ότι έλεγαν και ψέματα ή έλεγαν να ήταν δούμε, οι καταγγελίε πάντα ότι να βγουν οι κουκούλε από αυτού του ανθρώπου. Δηλαδή, ε, προσωπικά, αν θέλετε, θεωρούσα ότι για ποιο λόγο εάν θες να κατηγορήσεις κάποιον και έχει κάποια στοιχεία, θα πρέπει να κρύβεσαι. Από... Σαφώς υπάρχουν συγκεκριμένε περιπτώσει. Παντού στον κόσμο. Ναι, έτσι, αλλά, ναι για συγκεκριμένε περιπτώσει. Αλλά τώρα εδώ μιλάμε για ανθρώπου οι οποίοι είχαν ένα ρόλο στην πολιτική σκηνή τη χώρα, οι οποίοι κάνανε, άσκησαν δημόσια διοίκηση και κατά τη γνώμη μου την άσκησαν σωστά. Ε, Σαφώ δεν είναι μόνο η γνώμη δική μου. Βλέπουμε τη γνώμη τη ελληνική δικαιοσύνη, γιατί αυτοί στο τέλο αποφασίζουν, και σε αυτό πάντα είμαι κάθετη όσον αφορά ε, του θεσμού για το τι. Ο καθένα από εμά, εμεί ω νομοθετική εξουσία, η δικαστική εξουσία, η εκτελεστική εξουσία, ποιε είναι οι αρμοδιότητε του και δεν πρέπει να είμαστε ανεξάρτητοι ε, όσον αφορά τι αποφάσει μα και στο τι ακριβώ ε, προχωρούμε ως, ε, ε, όσον αφορά τα θέματα και τι διαδικασίε. Ε, ναι, σαφώ ήταν μια δικαίωση αυτό. Να δούμε ποιοι ήταν οι άνθρωποι αυτοί που είπαν αυτά που είπαν. Τώρα, από εκεί και πέρα, το πώ θα κινηθεί... Όμω, να, να σα πω κάτι. Ναι. Υπάρχει μια ένσταση. Εγώ τη βάζω στο τραπέζι. Μετά από αυτή την εξέλιξη, σε οποιαδήποτε υπόθεση, και δεν αναφέρομαι δεν σε υπόθεση πολιτική, πόληση. σε υπόθεση οργανωμένου εγκλήματος. Όχι, δεν σε υπόθεση... αυτά. Oh, μισό λεπτό. Ναι. Διαφθοράς, μήπως, ρωτώ έτσι, Α. ρωτώ, ε, αν... μήπως θα υπάρχουν πάρα πολύ έντονες επιφυλάξεις, θα υπάρχει <χω> φόβος να... Ε, ε, μιλήσει κανεί, να καταθέσει κανεί υποκαθεστώ ανωνυμία. Οι διατάξει και, και, και ό,τι έχει ψηφιστεί και ήρθε ε, όσον αφορά ε, τι διατάξει του ποινικού κώδικα, όσον αφορά που ήρθε από την κυβέρνηση και ψηφίστηκε μέσα στη Βουλή, δεν αφορά αυτέ τι περιπτώσει. Είναι τελείω διαφορετικά. Όχι, το θεωρούμε... Άλλο λέω. λέω ναι. ότι ακόμα και σε αυτέ τι περιπτώσει περιπτώσεις τώρα. Αυτές. Όχι, συνεργία, δεν αυτέ. Κυρία δεν με το καταλάβατε. Όχι, λέω, σας λέω πάρα εξής. πολύ καλά και ότι γι' αυτό και σα λέω. Έχουμε τώρα ναι. μια άρση προστασία δύο, δύο, μαρτύρων. Ναι. Έτσι. Μήπω αυτό είναι ένα σήμα σε οποιονδήποτε μελλοντικό μάρτυρα που θέλει να καταθέσει υποκαθεστώ ανωνυμία Είτε σε υπόθεση πολιτική φύσεω, είτε σε υπόθεση διαφθόρας <κυ> ή οργανωμένου εγκλήματο. Πολλέ φορέ αυτά διαπλέκονται. Άλλο είναι πολιτική φύσεω και άλλο είναι το οργανωμένο έγκλημα. Αυτά νομίζω είναι τελείω διαφορετικά πράγματα. Μα γιατί σα είπα. Γι' αυτό σα είπα ότι οι διατάξει που έχουν έρθει είναι συγκεκριμένε και φυσικά κρίνουν ο αρμόδιο εισαγγελέα, ο δικαστή, για το πότε θα γίνει αυτό και πότε θα γίνει. Και μπορώ να σα το διαβάσω και ακριβώ, αν θέλετε, τι λέει η συγκεκριμένη, το συγκεκριμένο. Ε, είναι η... νόμο του 2014, καταρχά. Ναι, Μα τον έλεγε ο κ. Περβεσό πριν από λίγο. Τη Σαμαρά, Βενιζέλ. Είναι μία, ναι, και ταυτόχρονα έγινε μία τροποποίηση ε, όσον αφορά στις, με τι διατάξει του ποινικού κώδικα. Mm -hmm. ε, δεν θεωρώ ότι κανένα. Ε, ζούμε σε, μια, ε, ζούμε σε δημοκρατικές διαδικασίε. Δηλαδή, μην τα βάζουμε όλα το ίδιο καλά. Άρα, θεωρείτε ότι μόνο και θεωρείτε μόνο θεωρείτε για ότι να εξυπηρετήσουμε. Ναι. Επιβεβαιώνεται αυτό που ισχυριζόσασταν αμα, αμα, ότι αυτό που ήταν σκευωρία. Πρώτα απ' όλα οι ίδιοι οι άνθρωποι, όπω είναι ο κ. Σαμαρά, όπω ήταν ο κ. Γεωργιάδη, ο κ. Λοβέρδο, που έλεγαν ότι ναι, ήταν μια σκευωρία και αυτό αποδείχτηκε ότι ήταν μια σκευωρία. Μάλιστα. Κύριε Ρίγα, τι λέτε ήταν ένα θέμα που το σήκωσε ψηλά η κυβέρνηση η ΣΥΡΙΖΑ. Θυμίζω ότι ο Αλέξη Τσίπρα πρόσφατα σε συνέδριο τη Καθημερινή έκανε μια αυτοκριτική ότι ενδεχομένω δεν το χειριστήκαμε σωστά, τουλάχιστον είχε πει ω προ ορισμένα πρόσωπα. Κύριε Κοντρότσο, καταρχήν να ξεκινήσουμε με, δύο, με, ορισμένα βασικά. Οι προστατευόμενοι μάρτυρε ε, είναι ένα θεσμό το οποίο υπάρχει παγκοσμίω και σε όλε τι χώρε. Σχεδόν. Άρα λοιπόν ε, και δεν αφορά μόνο ξέρετε, ε, ποινικά εγκλήματα, αφορά και διασπάθηση χρήματο, αφορά το ίδιο έχει και, για πρόσωπα. Στι Ηνωμένε Πολιτείε ειδικά είναι. Και για χρησιμοποιείται α, πολύ α, ο θεσμό. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό. Αν θέλουμε να έχουμε. Γι' αυτό σα θυμίζω να το βάλουμε και αυτό. Ο πρώην βουλευτή τη Ελληνική Λύση και δικηγόρο, ο κύριο Παύλο Σαράκη, είχε καταγγείλει και το, μάλλον το είχε και το Είχε πει και το είχε καταγγείλει ο Κυριάκος Βελόπουλος ότι πήρανε ο ίδιος και οι μάρτυρες, αν θυμάμαι καλά ένα ποσό, 30, εκα, 30 εκατομμύρια είχαν πει <σομίδι> από τις Ηνωμένε Πολιτείες για, την, ε, ε, για τις μαρτυρίες τους εκεί. Γιατί οι Αμερικανοί λειτουργούν με τέτοιο τρόπο. Ε, και στην υπόθεση Ζήμενς το είδαμε και παλιότερα σε άλλες υποθέσεις. Ωραία. Άρα λοιπόν να μείνουμε σε αυτή τη σταθερά οι πολίτε να καταλαβαίνουν λοιπόν ότι είναι βασικός πυλώνας αυτός ο θεσμός αν θέλουμε να έχουμε διαφάνεια στην, και στην πολιτική ζωή αλλά και σε όλα τα θέματα. Δεύτερο. Με τους προστατευόμενους μάρτυρε, όπω λοιπόν είπατε. ξεκινήσατε να λέτε η Αμερικανική ε, Δικαιοσύνη υποχρέωσε την ΟΒΑΡΤΙΣ να πληρώσει σε εξοδικαστικό συμβιβασμό 345 περίπου εκατομμύρια. Τα οποία από αυτά, τα 310, αφορούσαν τις πρακτικές τη ΟΒΑΡΤΙΣ στην Ελλάδα. Άρα, να λοιπόν, το πρώτο βασικό. Γιατρού όμω, λέει κατά βάση. Ε, 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 τώρα Δεν είναι ένα θύμα γιατροί, όχι. Λέω λοιπόν. Oh, όχι, λέω το ότι τιμωρήθηκε oh, η Νοβάρτη με πρόστιμο 345 εκατομμύρια στην, ε, στην, ε, Αμερική. Στην, στην Αμερική. Δεν λέω. σημαίνει ότι τα πήραν κάποιοι πολιτικοί Ελλάδα εγώ Δεν στην λέω τίποτα. Ε, εγώ δεν είπα τίποτα ε, μέχρι τώρα. Λέω λοιπόν ότι με αυτό, με του προστατευόμενου μάρτυρε. Άρα είχαμε αυτό. Η ελληνική κυβέρνηση. Τώρα θα μου γυρίζω πίσω. Η ελληνική κυβέρνηση λοιπόν δεν στράφηκε εναντίον τη Νοβάρτη ενώ ξέρει ότι καταδικάστηκε για τα 310 εκατομμύρια και τα πληρώσε τα και αυτά αφορούσαν την Ελλάδα. Δεν στράφηκε ποτέ. Πρώτη λοιπόν παρατήρηση σε αυτό. Άρα εδώ εμένα μου γεννά υποψίε για πολλά πράγματα. Ε, εντάξει, αφήνω του πολίτε να το κρίνουν. Επίση ε, ε, θα θέλω να σα πω ότι η κυβέρνηση άνοιξε αυτό το δρόμο με την, ε, τον κώδικα το άρθρο 218 του κώδικα ποινική δικονομία. Όπου ουσιαστικά αφήνει παρά, δηλαδή διευκολύνει να γίνει άρση των προστατευόμενων μαρτύρων. Εγώ λέω λοιπόν, ότι ανεξάρτητα, και είμαι και πολύ προσεκτικός, ανεξάρτητα ε, το τι ε, βάση περιπτώσει, ε, μπορεί να εξελιχθεί, όλοι μας πρέπει να είμαστε ε, απέναντι στη δικαιοσύνη ισότιμα. Και η δικαιοσύνη να καθορίσει, αν θέλετε, το τι έγινε, όπως και καθόρισε για πολλά πρόσωπα που έγινε σήμερα. Νομίζω ότι αυτό προστατεύει το πολιτικό σύστημα και το προστατεύει ε, και του δίνει και την ε, δυνατότητα να μην απαξιώνεται από τους πολίτες όταν καταλαβαίνουν οι πολίτες ότι δεν είναι ισότιμοι απέναντι και μπορεί το πολιτικό σύστημα ή εκάστοτε οι κεβερνόντες ή συνολικά το πολιτικό σύστημα να κάνει πράγματα τα οποία ε, προσβάλλουν αν θέλετε την, το ελληνικό κράτος. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή η εκαστοτε οι η συνολικα το πολιτικο συστημα να κανει πραγματα τα οποια προσβαλλουν αν θελετε το ελληνικο κρατος νομιζω λοιπον οτι αυτη η εξελιξη ε, στη γενική του αρχή ε, είναι λάθος. Ε, τον, τον αν πανηγυρίζει η Νέα Δημοκρατία, εγώ σα επαναλαμβάνω, μπαίνουν τα ερωτήματα αυτά. Πρώτον, ε, γιατί, γιατί φεύγουμε από αυτό το θεσμό. Δύο, γιατί δεν έκανε. Ε, Κύριε Ρίγα, ε, ε... μήπω να σα πω κάτι ε, και, το, και επικαλούμε ξανά τον πρώην Πρωθυπουργό που έχει πει κάποια πράγματα γι' αυτό. Μήπω δεν το χειριστήκατε σωστά. Μήπω εκείνη την περίοδο ε, βρήκατε έναν τρόπο. Ε, να διώξετε πολιτικούς αντιπάλους, να αξιοποιήσετε το θέμα αυτό, αλλά αφήσατε πολλά κενά τα οποία εμφανίζονται τώρα. Λέω, γιατί ο Τσίπρας έκανε μια αυτοκριτική, Λέ. η οποία Σανάτω, αφορούσε λοιπόν, να πούμε κατά κύριο λόγο το Βενιζέλο, τον Ευάγγελο Βενιζέλο, και τον Αντώνη Σαμαράη σε ένα βαθμό, έτσι; Λοιπόν, Εγώ, ε, θα πω το εξή. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ακόμα και εμένα να στέλνανε για κάποια υποψία δεν διαχειρίστηκα σωστά και με ένα κρίσιμο πόστο αναπληρωτή Υπουργό Εθνική Άμυνα. Αν υπήρχε υποψία για κάτι, θα ήμουν απολύτω ε, ασ... άσχετα αν ήμουν υπουργό. Έτσι και κορυφαίο υπουργό. Λέω, εγώ είμαι σαφή αυτά. Άρα λοιπόν η δικαιοσύνη, αφού τη έχουμε τόσο, τόσο, αγάπη και τόσο εμπιστοσύνη, την αφήνουμε γιατί το ίδιο έκανε και η Νέα Δημοκρατία. Εγώ μπορώ να το αντιστρέψω. Το ίδιο έκανε και η Νέα Δημοκρατία mm. απέναντι στον Νίκο τον Παπά. Λοιπόν, άρα λοιπόν. <στα> άρα, ο άρα λοιπόν. Ο, ο Παπάς καταδικάστηκε 13-0. Ε, από τη Νέα Δημοκρατία. Ε, από την ε, ελληνική δικαιοσύνη. Σε γύλα, θα σα παρακαλέσω πρώτο να μην με διακόψετε, γιατί θα το Μας κάνω επανειλημμένο. είμαι σαφή. Δεν θα με διακόψετε. Απαντήστε μετά. Απαντήστε μετά. Άρα λοιπόν, τον έστειλε στη δικαιοσύνη. Το ίδιο έγινε και την άλλη πλευρά. Και η δικαιοσύνη αποφάσισε ότι δεν έχει. Άρα απλά πράγματα. Απλά πράγματα. Ε, και πέρα ε, ότι ήταν, και πέρα ήταν πολιτική δίωξη του Νίκου και του Παπα, αλλά μ, 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 δεν θα μπούμε τώρα, θα την κάνουμε μετά, φαντάζομαι, τη συζήτηση. Και ε, το ίδιο θα πει η κυρία Σιριγκέρο ότι ήταν πολιτική δίωξη για την Ποπάρτη. Λοιπόν, άρα, άρα, άρα λοιπόν, να καταλήξουμε κάτι. Yeah. να καταλήξουμε σε κάτι. Ότι η δικαιοσύνη να είναι αυτή και να μην κρυβόμαστε από τη δικαιοσύνη και να μην την χρησιμοποιούμε αλακάρτα θα Α, μου επιτρέψετε εδώ δευτερόλεπτα. Κυρία Μπατζηλή, δευτερόλεπτα. Δε θα... Ε, εγώ όμω, ε, εμεί ω Νέα Δημοκρατία, δεν έχουμε δει ποτέ να πούμε ε, ότι θα αντικαταστήσουμε του δικαστέ με κάποιου άλλου δικαστέ όταν ξαναέρθουμε ε, για να μπορέσουμε κάποιον να πάρει τη φυλακή. Μόνο, Ένα συγκεκριμένο πιόμα... στέλεχο το έχει στείλει. Στέλεχο του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίο είναι και υποψήφιο πρόεδρο. Θα μιλάτε μαζί μου αυτή τη στιγμή και με την κυρία Δεν θα φτάσει ποτέ <στέλεχος> η σειρά μα. Όχι, αλλήμον. Έχει δίκιο η κυρία <σώ σκεκτό> αλλά τώρα μην κάνουμε τέτοιε γιατί <σκεκτό> αν αρχίσουμε τη συζήτηση, τη λένε πολύ κάτι Κυρία Σιριγγέλα, για να ακούει ποιο... ο κόσμο, τι λέει ο καθένα, γιατί ο κύριο Σαμαρά, ο πρώην ο... πρωθυπουργό, θα πάμε στα ελληνικά. Τι είπε, αφήστε λοιπόν τώρα. Ο τι λέει ο καθένα, πάμε μετά εκεί. Άρα να πούμε τα εξή. Φυλάξτε δυνάμει. Κυρία Σιριγγέλα, δεν θα μιλάμε ένα πάνω στον άλλον. Μπορεί Αυτό θα το κάνατε, ήσταν να να του της Νέας Για να μην μιλά το ένας πάνω στον άλλο να μιλήσει πρώτα Είτε. η κυρία Μπατζέλη, σας Για θα παρακαλώ. Θα το κάνω συνέχεια να... από εδώ και πέρα. Να... Να... να ευχαριστήσω πολύ τους δύο ε, αγαπημένους φίλους και μπορώ να καταλάβω ότι υπάρχει έτσι μια τάρχη. Για ό,τι αφορά το θέμα της Νοβάρτης. Η Οικονομική Εισαγγελία έκανε άρση της προστασίας των μαρτύρων, διότι με βάση τα στοιχεία τα οποία κατέθεσαν μάρτυρες δεν μπόρεσαν να διασταυρωθούν και να αποδώσουν κατηγορίες στα πολιτικά πρόσωπα. Δηλαδή τα άτομα τα οποία κατέθεσαν, είτε δεν γνώρισαν, είτε είχαν εντολοδόχους για να καταγγείλουν, ή δεν γνώρισαν, είτε πληρώθηκαν. Δεν προέκυψαν στοιχεία τα οποία πραγματικά να μπορούσαν να διασταυρωθούν για να μπει κατηγορία στα πολιτικά πρόσωπα. Συνεπώς τι λέμε, ότι η προστασία των μαρτύρων γενικότερα ως θέμα αρχής προφανώς διατηρείται. Είναι όμως σημαντικό το μήνυμα της οικονομικής εισαγγελία, όπου θα πρέπει να προστατεύονται και οι κατηγορούμενοι όταν δεν είναι σαφές το μήνυμα ή ο ρόλος των προστατευόμενων μαρτύρων. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι αρχίζει ένας νέος κύκλος, τον οποίο εμείς ως ΠΑΣΟΚ θεωρούμε ότι βαίνει προς ένα, Δεύτερον, ότι σε όλη αυτή τη μεγάλη ιστορία που πραγματικά ήταν ένα μεγάλο σκάνδαλο και το βλέπουμε πώς εξελίχθηκε στην Αμερική και που διώχθηκαν όλοι οι παράγοντες που συνέβαλαν σε αυτή τη μεγάλη υφαρπαγή δημόσιου χρήματος στην Ελλάδα περιορίστηκε καθαρά στο πολιτικό κομμάτι. Δηλαδή θα μπορούσα να πω πραγματικά σε δίωξη πολιτικών προσώπων, τα οποία εγκατακλείδη και αθώθηκαν με Δεν έχουν υπάρξει ειλικρινά, το λέω τώρα γιατί δεν το θυμάμαι δεν έχουν υπάρξει διώξεις και καταδίκες σε βάρος γιατρών έχουν υπάρξει, Όχι, τώρα λοιπόν, καμία. Είναι παράλληλη διαδικασία. Είναι περιορίστηκε τα τελευταία πέντε χρόνια η Νοβάρτης, υπόθεση νο, Νοβάρτης στους πολιτικούς δεν ευάνθυνε στους πραγματικούς λόγους όπου προφανώς υπήρχαν οι γιατροί, υπήρχε η διασπάθηση του δημόσιου χρήματος, ο Έλληνας πολίτης πλήρωσε το μεγάλο κόστος αυτού του παράτερου και παράνομου εμπορίου διαμέσου της Νοβάρτης, όπως έγινε στην Αμερική. Κύριε Μπατζηλή, ξέρετε, Είτε, λοιπόν, ξέρετε ποια είναι η δικαιολογία, που Σύριζα, το επιχείρημα. Βάση ΣΥΡΙΖΑ επιλέχτηκε το πολιτικό κομμάτι, το οποίο το βλέπαμε να ξεδιπλώνεται τα τελευταία 4-5 χρόνια και είμαστε μάρτυρες αυτής της ιστορίας. Μάλιστα ο κύριος Τσίπρας που πριν λίγους μήνες, πριν λίγες μέρες θα έλεγα, είπε ότι ακολουθήθηκε μια λανθασμένη διαδικασία, όχι περί του πολιτικού αποτελέσματος. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι θα πρέπει να μπει το μαχαίρι πλέον στο πρόβλημα να δούμε πώς ξεδιπλώνεται στην ουσία σε επίπεδο γιατρών, κυκλωμάτων κτλ. Και, και επιπλέον να αναδειχθεί ποιοι είναι αυτοί οι μάρτυρες, οι προστατευόμενοι, όπου οι μαρτυρίες τους, διέσυραν το πολιτικό κόσμο, αλλά δεν προσέδωσαν τίποτε επί την ουσία για να μπορεί να βγει μία καταγγελία, μία καταδίκη <κυρίζει> ενός πολιτικού προσώπου, οποιοδήποτε βαθμίδας περιλαμβανόταν. Λοιπόν, βάζω, αν μου επιτρέπετε, και νομίζω θα μου επιτρέψετε, ε, θα αρέσει και στους δύο εσάς, η κυρία Συραγγέλα θα το υποστεί τώρα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα δεύτερο γύρο σχετικά, κυρία Συραγγέλα... Έφνη, εκεί που παλαιότερα είχε το και στο κομματικό πρόβλημα, το έλυσε σε μεγάλο βαθμό, θα δούμε για πόσο το, το έλυσε. Λύσαμε, σε μεγάλο, το λύσαμε. Ναι, ναι. Α. Σε μεγάλο βαθμό, συνέχιζα να λέω, θα δούμε για πόσο θα διαρκέσει αυτό. Αυτό είναι δική μου έτσι, εκτίμηση, δεν είναι δική σα. Λοιπόν, στο ΣΥΡΙΖΑ ε, υπάρχει η τοξικότητα και ο διχασμός που υπάρχει. Έφνη ανέκυψε ένα... Α, αρκετά σοβαρό και αρκετά έντονο και με δημόσιο χαρακτήρα ε, μια αντιπαράθεση μάλλον με δημόσιο χαρακτήρα μεταξύ του Πρωθυπουργού της κυβέρνησης και του πρώην Πρωθυπουργού ε, α, Αυτό δεν φοβάστε ότι θα σας στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας γιατί ο Αντώνης Σαμαράς εκφράζει αυτό που εμείς οι δημοσιογράφοι λέμε το δεξιότερο μπλοκ της Νέας Δημοκρατίας Καταρχάς, να μπούμε και να πούμε ότι δεν υπάρχει στην Νέα Δημοκρατία δεξιά-αριστερά κέντρο. Το αυτό το λέει και η ιδρυτική τη διακήρυξη ότι είμαστε πέρα και πάνω από τις παραπλανητικές ετικέτες της αριστεράς της δίκασης το, και α, και το, α, το, ακούμε, το ακούω με μεγάλη χαρά δεν, ισχύει ε, αυτό έτσι, ε, σε, σε όλα τα ε, κόμματα το λέω εγώ που είμαι και ναι, ναι, ναι δεν το θα ξέρω, αλλά δε σε όλα τα κόμματα είμαι στη Νέα πρέπει, Δημοκρατία και, και δεν θα, θα πρέπει ναι, δεν είναι ομογενοποιημένα τα κόμματα είμαστε ένα λαϊκό κόμμα τέλος πάντων δεν θα χαλάσουμε δεν λαϊκό κόμμα. Πρώτον. Δεύτερον, αυτή τη στιγμή δεν θεωρώ ότι στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει κάποια εσωκομματική αντιπολίτευση. Ακόμα και από την πλευρά δεν των βουλευτών που έχουν αναδεχτεί ότι έχουν γίνει κάποιε ερωτήσει, πάντα γίνονταν ερωτήσεις. Με, ε, 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 και ε, ε, εγώ προσωπικά με έχω καμία ερώτηση. Μείνετε σε αυτό που σα ρωτώ, σα ε, παρακαλώ. Εγώ ε, δεν επίσης, είπα εσωκομματική αντιπολίτευση. Είπα μία με δημόσια αντιπαράθεση. Όχι, προφανώ. Πρωθυπουργού, να κρίνω. Ε, προ, τις, ε, είναι απόλυτα σεβαστές οι απόψει των πρώην Πρωθυπουργών. Ε, είναι απόλυτα σεβαστές οι απόψει όλων των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, αρκεί πάντα να είναι στα πλαίσια αυτά που είπαμε. Ε, σαφώς δεν υπάρχει ακροδεξιά στη Νέα Δημοκρατία, γιατί το ακούσαμε αυτό και μέσα στην Βουλή, Κάποιοι θέλανε ενδεχομένω να δικαιολογήσουν και, και να βρουν μια άφορμη. Την ανακοίνωση των κύκλων. Απλώ αφήστε με να ολοκληρώσω τον ε, κύριο Κογκό. Ε, ναι, θα αλλά θα πω. πάμε σε άλλο θέμα τώρα και μπαίνουμε <laughs> σε είναι αυτό. Όλα μαζε, είναι όλα αυτά μαζί. Είναι όλα μαζέ. Απαντήσατε εσείς από προδεξί, σε για, πράγματα για δεξιά, τα οποία δεν μπήκαν στο τραπέζι. Είπε κανεί ότι έχετε ακροδεξιά στη Νέα Δημοκρατία. <laughs> γιατί το βάζετε. Επειδή ακούστηκε. Εκθέσει. Υπόθηκε και αυτό από στελέχη του Πασό ότι υπάρχει μια σχέση μεταξύ Νέα Δημοκρατία και Σπαρτιατών η οποία σαφώ και δεν υφίσταται. Με αφορμή την ερώτηση Έτσι, του κ. Δουδονή. Θέλανε σε κάθε πει, περίπτωση να μην μπουν στη λογική να ψηφίσουν ένα νομοσχέδιο που ήταν σε μια πολύ σωστή κατεύθυνση και μπήκαν στη λογική να, να ρίξουν να εγώ, πούμε ελάχιστο Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Α, πείτε μου, κύριε Κοτρό, <laughs> να ρωτήσετε. <laughs> σαφώς. Όχι, απλώς, δεν πειράζει. Απλώ απλώς να συμφωνήσουμε αν θα ρωτάω ή όχι. όχι, όχι, γι' αυτό ήρθα εδώ, άλλο. άλλωστε, Λέω. Την είδατε, γιατί είπατε ότι δεν υπάρχει, ότι σέβεστε τις απόψεις yeah. των πρώην πρωθυπουργών. Το κατανοώ. Αυτό είναι last year. Δηλαδή μέχρι την περασμένη εβδομάδα όντω αυτή ήταν η γραμμή και σε επίπεδο Όχι, κυβερνητικού ευπροσώπου. Όχι, αν... Δεν, αν... δεν είναι η γιατί το πήρε και... πάνω το πρωθυπουργός, κυρία Συρεγγέλα, θα μου επιτρέψετε να πω ότι διαβάζοντα την ανακοίνωση των κύκλων συνεργατών του κυρίου Σαμαρά. Συγγνώμη, <Κι> ήταν... σα ε, ήταν... λέω ότι δεν θα πω για τον ίδιο τον κύριο Σαμαρά. Ότι δεν θα μπω στη λογική να σχολιάσω τι απόψει. Θα σχολιάσω τι κύκλου του κυρίου Σαμαρά. Δεν μπαίνω σε αυτή τη Όχι, λογικές. μα, η, είναι δυνατόν. Η, η δήλωση του κυρίου Σαμαρά, των κύκλων του κυρίου Σαμαρά, γιατί οι πρώην πρωθυπουργοί με κύκλου μιλάνε ενίοτε, όπω μιλάνε και οι εν ενεργεία πρωθυπουργοί. Είναι πολύ, πολύ βαριά η κατηγορία, ειδικά για τα ελληνοτουρκικά. Μιλάει για υποχωρήσει, για υποκλήσει, μιλάει για παραχωρήσει, μιλάει για τέτοια πράγματα. Αυτά σαφώ και δεν ισχύουν. Αυτά απαντήθηκαν και από τον κύριο Γεραπετρίτη, γιατί είχε γίνει και μια άλλη συζήτηση στι προηγούμενε μέρε, αν θέλουμε να πούμε για τα εθνικά. Ότι υπάρχουν βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία που είναι πολύ αγχωμένοι και δεν ξέρουν τι γίνεται. Έγινε μια ενημέρωση, η οποία, όπω είδατε. Ναι, δεν είδεται, έχω, δεν έχω εθνικά, μέτρο. Μετράω το άγχο σα. Ναι, ναι, δεν Δεν είπα για εσά προσωπικά, ναι, ναι, γιατί και από άλλου συναντέλφου και είδαμε ότι έγινε μια πολύ καλή συνάντηση από τον κύριο Γεραπετρίτη μαζί με όλου του άλλου βουλευτέ που μετέχουν στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνα τη Νέα Δημοκρατία. Και είδαμε ότι. Άρα όντως, ναι, ότι δεν υπάρχει, δεν υπάρχει κανένα θέμα, ένα κανένα θέμα, το δεν υπάρχει κανένα, θέμα, κανένα, θέμα. με τον κύριο Σαμαρά. κανένα, θέμα. κανένα θέμα. Ωραία. Πρωτότυπο αυτό, το ακούω, το καταγράφω. Πρωτότυπο. Όχι πρωτότυπο. Γιατί Έτσι. μέχρι και ο Νικίτα Κακλαμάνη σήμερα το πρωί, το είπε και στη δική μου εκπομπή πριν μερικέ, είπε ότι δεν υπάρχει χημεία μεταξύ του νυν του πρώην πρωθυπουργού. Και πρέπει κάποια στιγμή ο Κυριάκο Μητσοτάκης να πάρει την Εσείς πρωτοβουλία μιλήσατε, και να σηκώσει προ... το τηλέφωνο. Θα ξεκινήσω, Πρεμπίν, κύριε ε, Κοτρότσο, αν νομίζω ότι με ρωτήσατε ακριβώ αν ναι. υπάρχουν πολιτικέ διαφορέ. Σαφώ και δεν υπάρχουν πολιτικέ διαφορέ. Εγώ. Νομίζω το πιστοποιεί και ο κύριο α... ε, Κακλαμάνης. Ναι, άλλοι που λένε, λένε άλλα... ότι υπάρχουν πολιτικέ διαφορέ. Ε, αν έφερα τον κύριο Κλαμάνη, εγώ τώρα. Δεν υπάρχει ούτε θέμα διαπροσωπικών σχέσεων, ούτε θέμα πολιτικών διαφορών. Άρα λέτε ότι αυτό που λέμε ενδεχομένω μπορεί να υπάρχουν. Είναι σεβαστέ οι απόψει του κυρίου Κακλαμάνη και ειδικά του κυρίου Κακλαμάνη, τον οποίο γνωρίζω από, από μικρό παιδί και τον σέβομαι πραγματικά σε ό,τι και αν πει. Αλλά αυτό που ισχύει είναι το εξή: Ότι ακόμα και αν υπάρχουν διαφορετικέ απόψει, αυτό Μες. είναι η Νέα Δημοκρατία. Θα υπάρχουν διαφορετικέ απόψει, αλλά στο τέλο θα είμαστε όλοι Πατανοητό. με συνοχή και ενωμένοι. Κύριε Ρίγα, προφανώ και θα το σχολιάσετε, αλλά θα μου δώσετε και με, αμέσω μετά και μία σαφή απάντηση για τα δικά σα. Γιατί. Αυτά που απασχολούν τη Νέα Δημοκρατία μοιάζουν με σχολείο Ουρσουλινών μπροστά σε αυτά που συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Στου Ουρσουλίνε τι θυμάστε όλοι, φαντάζομαι. Τι θυμάστε όμω. Τώρα Εγώ είμαι παλιό. Εσεί είστε νέε. Όχι, μα είσαι υπάρχει. Λοιπόν, okay. ε, κοιτάξτε, καταρχήν να πάμε λίγο με τα, θέματα εξωτερική πολιτική. Ξεκινάω πρώτον. Ειδικό χωροταξικό που έφεραν δύο υπουργοί, που ο κύριο Γεραπετρίτη που κάνει τον κόκορα δημόσια, αλλά δεν ζητάει να ανέρεθει, ε, όπου απαγορεύει την ε, οικονομική δραστηριότητα σε Ακατή και τα νησιά και σε βραχονισίδες. Λέτε πρώτε, τις Πρώτα. που άφησε στην ενημέρωση ναι, των λέω, ναι, της το άφησε ο κύριος εγώ λέω, εμείς έχουμε... Για, τους κυρίους, για, τον κύριο Σκυλακάκη και την κυρία ε, Το, έχουμε φέρει εδώ και μέρες αυτό. Ναι. Έτσι. Γιατί και έχουμε αντίδραση και δραστηριότητα. Στα, μικρο... ε, στα μηνυξιά Ακατη... λοιπόν. Αυτό είναι ό,τι πιο επικίνδυνο Τώρα το λέω και με την ιδιότητα που έχω. Πάμε τώρα. Είχα το δεύτερο, δεύτερο. δεύτερο. Κύριε Σιρεγγέλα, ηρεμήστε. Δεν έχω κανένα. Ε, δεύτερο. Άξι, δεύτερο. Ήρεμι, Ε, είμαι, ναι. όχι εγώ. Ήρεμήστε. Θεό. Έχω κάνει δεύτερο. τραπέζια πολιτικά με μεγάλη Ήρεμι. ένταση. Κυρία Σιρεγγέλα, είναι υποδειγματική. Λέω, λέω, δε, ναι. Ναι. Όχι για να καταλαβαίνουν και οι πολίτες το λέω. να κάνουμε να μας το αλλάσουμε το τραπέζι, αλλά δεν θέλω. Ε, Όχι, εμένα αρέσει η Ζωηράδα, Ράδα. Μόνος αλλά... έτσι, μόνο σα την ένταση μόνο σα. Δεύτερον, ε, ο κύριος ε, για ε, να άφησε και υπονοούμενο για τον κύριο Δένδια ότι δεν ασχολήθηκε με το Κυπριακό. Εδώ τώρα εγώ τι να καταλάβω. Ε, και το έχει παραμελήσει και το έχει αφήσει έξω. Τι να καταλάβω εγώ εδώ. Όταν ο κύριο Μητσοτάκη συζητώντα με τον Ερντογάν πριν, πριν κουβεντιάσουν και, και, πηγώσω, και μπαίνοντα στον ΟΗΕ μέσα, είπε ότι θέλω την αναγνώριση του, του ψευδοκράτου. <σομίως> αλλά δεν τα το. Πούμε όλα. Δεν έχω χρόνο. Δύο, δύο, έχω τρία, τέσσερα τρία, λεπτά, τρία, και λεπτά, λεπτά και πρέπει να μιλήσει τρία, τρία, και το τρίτο και το τρίτο. Και έχω να σα και το τρίτο. Και το τρίτο Κοιτάξτε, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να γίνεται πολιτική εξωτερική γιοταχή και χωρί να έχουμε ενημέρωση. Έχω πάρα πολλέ απορίε. Ζητά... Μέχρι εδώ ζητάτε ενημέρωση. Εδώ, γιατί υπάρχουν και άλλα θέματα και το, το... Και των νησιών. Λοιπόν. Αλλά μένω εδώ με το σύμφωνο λοιπόν. που έκανα με το ΖΕΚ. Ερώτηση ερώτηση λοιπόν. και θέλω μια πολύ σύντομη απάντηση, σα παρακαλώ πάρα πολύ. Κατα... Βά... Ε, βάλατε στο τραπέζι μια πρόταση στην τελευταία, νομίζω, συνεδρία της Πολιτική Γραμματεία ότι όλε οι υποψηφιότητε αποφασίζονται στο συνέδριο. Το είπε και χθε ο κύριος Κασελάκης ότι δεν υπάρχουν αποφάσεις των οργάνων και όλες οι υποψηφιότητες από μηδενική βάση στο συνέδριο. Συμφωνείτε με αυτή τη λογική. Να συμφωνήσω. Εγώ έχω δημόσια εδώ και μήνα, δύο μήνες περίπου, να μισή μήνα που έχει ξεκινήσει η όποια συζήτηση. Εγώ θέλω να τηρηθεί απολύτω το καταστατικό. Ξέρω το καταστατικό, σε όλα, έχω διαμορφώσει όλα τα καταστατικά του κόμματο. Ε, άρα, συνδιαμορφώσει μάλλον, και ήμουνα μάλιστα και επικεφαλή τελευταία, άσχετα αν δεν πάμε στο, σε καταστατικό συνέδριο. Άρα λοιπόν, το ανώτερο όργανο του κόμματο είναι το συνέδριο. Ε, ε, ελεγχο, ελεγχόμαστε και είμαστε υπό όλε οι αποφάσει, άρα μπορούν να αλλάξουν και πολιτικέ αποφάσει. Θέλω να σας πω γιατί... Άρα μπορεί το... να ανανεωθούν και οι αποφάσει τη Κεντρική Επιτροπή και τη Πολιτική Γραμματεία. κανεί δεν είναι, έχει εγκριθεί. Κανεί υποψήφιο. Όλοι θα εγκριθούν. Στο έκτακτο συνέδριο. Άρα θα... και... μπορεί ο κύριος Κασελάκης να πει στο πίσης... συνέδριο είμαι υποψήφιος. Ε, προφανώς. Προφανώ όπω μπορώ να πω κι εγώ. Δεν εννοώ αυτό, αλλά. Ναι, ναι, μαθαίνω ναι. ότι υπάρχουν κι άλλε. Λέω ναι, λοιπόν. Ε, ότι το συνεδρίο... Και άλλοι ενδιαφερόμενοι. Άλλο και ενδιαφερόμενε. Και τα μέλη του συνεδρίου όμω. Μόνο τα μέλη του συνεδρίου μπορούν να θέσουν πια υποψηφιότητα. Α, από εδώ και πέρα. Όλε τι αποφάσει, οποιασδήποτε ή οτιδήποτε άλλο, έχει την, το συνέδριο την αρμοδιότητα να εγκρίνει. Άρα ο κύριο Κασελάκη μπορεί να είναι υποψήφιο στο άμα συνέδριο, άμα το συνέδριο, το συνέδριο αποφασίσει ότι πρέπει να είναι, γιατί εκεί θα γίνει, η εγκρίση θα είναι και αυτό. Άρα, όλη η μάχη είναι η μάχη ποιο θα έχει την πλειοψηφία λοιπόν, στο ναι, συνέδριο. Εγώ, έτσι. εγώ δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Ναι, όχι, όχι. Σχολεί ο το, ναι, το θεσμικό ρόλο που είχα και την ιστορικότητα που έχω, εγώ θέλω να τηρηθεί το καταστατικό. Καμία παρέκκληση για να, έχουμε, να υπάρχει λοιπόν. η δημοκρατία στο κόμμα. Κυρία Βατζελί, απόψε στη δημοσκόπηση τη μέτρων ανάλυση για το μέγκα, Πασόκ 15,3 με προβολή, με εκτίμηση ψήφου, 19... το βλέπουμε. Με 19 να το 15, εδώ. Ε, 15,3 με εκτίμηση ψήφου, 19,8, δηλαδή κοντά στο 20%. Ο ΣΥΡΙΖΑ, 8,7% στην εκτίμηση ψήφου, κύριε Ρίγα, αυτό είναι με... δεν είναι καμπανάκι, είναι μεγάλη καμπάνα της Παραγγελία των Παρισίων. Και η Νέα Δημοκρατία, 29,1%, κυρία Σιραγγέλα. Πείτε μου, κυρία Μπατζελή, αυτό το πράγμα. Μπορεί ο Στάση να αλλάξει τις ισορροπίες και δεν αναφέρουμε στο χώρο μεταξύ Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ το να έχεις ένα κόμμα κοντά στο 20 και ένα κόμμα λίγο κάτω από το 30 τη Νέα Δημοκρατία είναι ένα άλλο τοπίο. Δεν ξέρω πόσο θα διατηρηθεί αλλά είναι ένα άλλο τοπίο αυτή τη στιγμή. Είναι ένα άλλο τοπίο το οποίο βλέπαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα με την κρίση την οποία υπάρχει της πολιτικής κόπωσης από πλευρά Δημοκρατίας και από τις εσωτερικές διαδικασίες του ΣΥΡΙΖΑ που, δια, που φαίνεται ότι υπάρχει μια πολυδιάσπαση ή μια αργοπορία στην ανασυγκρότησή τους. Ε, εμείς μετά από την διαδικασία την οποία κάναμε ε, εκτιμούμε ότι θα προσπαθήσουμε να είμαστε ο δεύτερος πόλος. Όπω υπήρχε πριν ε, σύστημα. το σύστημα. Σα έδωσε μεταξύ... τα διαπιστευτήρια τη α... ε, Ιωνία Αξιωματική Αντιπολίτευση. Ιωνίου Δημοκρατία και Πασόκ. Τώρα, δεν ξέρω αν τα έδωσε σε εμά ή ήταν ένα τρίκ για να περάσει στον κύριο Σαμαρά και να χτυπήσει τον κύριο Σαμαρά. Πάντω, εμεί τη διαπίστευση τη Αξιωματική Αντιπολίτευση θα τη ζητήσουμε από τον ελληνικό λαό. Ωραία. Να, πα, πάω πολύ γρήγορα ανάποδα. Αυτά τα ποσοστά, κύριε Ρίγα, ε, σε... είναι ποσοστά. Πριν να κλείσουμε, Λέμε. κυρία Μπατζελή, είναι ποσοστά κατάρρευση. Ε, τα χρεώνετε σε όλου σα, τα χρεώνετε περισσότερο στον κύριο Κασελάκη, ε, ο οποίο είδα ότι στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό είναι κάτω από τον Κυριακό Βελόπουλο και βεβαίω τον Νίκο Ανδρουλάκη. Είναι στο 4%. Και είχε πει ότι θα νικήσει το Μητσοτάκι κάποτε. Κύριε Κοντρότσο, ε, έχουμε όλη ευθύνη και εγώ μαζί με αυτή, ε, σε αυτήν την ιστορία. Δεν μπορεί να αποποιηθεί κανένα ευθύνη. Άρα λοιπόν πρέπει να τελειώσει όλη αυτή η ιστορία με δημοκρατικό τρόπο και από εκεί και πέρα να υπάρχει ένα σύνταξη. Κύριε Μπατζελή, θα συμφωνήσω, περιέγραψε σωστά. Δηλαδή, όταν έχει ένα κόμμα, όπω το Πασόκ βρισκόταν στι mm. διαδικασίε προ, τι προηγούμενε. Άρα λοιπόν πρέπει να τελειώσουμε και εκείνο που πρέπει να τελειώσει είναι να αποδεχθούν όλοι το αποτέλεσμα το οποίο θα υπάρξει στην εκλογή, στην εκλογή του Πρόεδρου. Στην εκλογή του Πρόεδρου. Λοιπόν, Είμαι σαφέ το, σαφές το μήνυμα που δίνω προ όλου. Κυρία Σιρεγγέλα, δεν είναι καλά τα ποσοστά αυτά. Φαίνεται ότι δεν ξεκολλάτε από το 28,3-28,5 των από ευρωεκλογών. Από εμά δεν θα ακούσετε ποτέ ότι δεν δίνουμε σημασία στις δημοσκοπήσει. Σαφώ και δίνουμε. Ε, τώρα για το ποιο είναι το δεύτερο κόμμα βλέπουμε ότι υπάρχει ακόμα πολύ μεγάλη διαφορά. Έχουμε δει και στο παρελθόν, Η οποία έχει Α, όταν πάει πάει έγινε στο ο, ο κύριος Κασελάκης, πρόεδρο, παρό... πάλι είχε πάει στο μονοψήφιο. αλλά πάλι μετά αυτό ανατάπτει. Με Έχουμε και τρία χρόνια μπροστά μα για να γίνουν οι εκλογέ. Οπότε νομίζω ότι. Ε, υπάρχει χρόνο ώρα... για να αναταχθεί, λέτε όλα αυτά. Υπάρχει χρόνο να, δούμε, να τα δούμε όλα αυτά και μελλοντικά. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Σιρεγγέλα, τη γραμματέα τη Νέα Δημοκρατία και βουλευτή, τον κύριο Πάνο Ρίγα, ε, πρώην κύριε. γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, κορυφαίο τέλεχο, την κυρία Μπατζελή. Ευχαριστώ πολύ. πάρα πολύ όλου. Βάλαμε, νομίζω, τα περισσότερα θέματα. Τώρα ήθελα να πω κάτι. Η είναι η μέρα για τον κατά του καρκίνου του μαστού. Να Είτε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Παίρνω over Α, από όλες, το κοντρόλ για να το πείτε, γιατί είναι σημαντικό από 45 κοινωνικό μήνυμα. Οι 50 και άνω έχουν πάρει παραπεπτικό μέσω της ειδικά, στο, στο yeah, τη ΕΔΙΚΑ στο τηλέφωνό του για να μπορούν κυβέρνηση και αυτό νομίζω εκφράζει όλου του φόβου. Φόβοι γεννηματοδοτούν. Ναι, μην το πολιτικοποιήσουμε. Καθημέρα λένε. Αυτό είναι, αλλά μην το εκμεταλλεύετε όλοι. Έτσι, η νέα δημοκρατία δεν νομίζω ότι αυτό Ω γυναίκα το λέει και ω μέρο αυτό το λέμε. Νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να σα ενώνει όλου και αυτό. Ωραία. Λοιπόν, φίλε και φίλοι, ακολουθεί Γιώργο Πιέρο. Ελένη Καλογεροπούλου, Δημήτρη Στάκης εμείς θα τα πούμε και θα κλείσουμε αύριο την εβδομάδα στις 9 το βράδυ